Πάμε κυρίες και κύριοι και στον χώρο της υγείας. Θα συνομιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο του ΓΟΕΣ με τον κύριο Στέργιο Γκανάτσιο, τον διοικητή του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Πριν πάμε να δούμε, αρκετά θέματα έχουμε από το νοσοκομείο αυτές τις μέρες και με ανακοινώσεις. Λίγο την εικόνα της πανδημίας θα ήθελα, κύριε διοικητά, τις τελευταίες ημέρες, ποια είναι η εικόνα των ασθενών που νοσηλεύονται στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης και αν είστε ικανοποιημένος από την κατάσταση. Εντάξει, ο αριθμός των νοσηλευωμένων είναι σταθεροποιημένος τον τελευταίο τον καιρό μεταξύ ενός μεγίστου και ενός ελαχίστου, το οποίο είναι απόλυτα διαχειρίσιμο από το νοσοκομείο μας. Για πόσοι ασθενείς δηλαδή νοσηλεύονται αυτές τις μέρες? Εντάξει, αυτό εξαρτάται η μέρα με τη μέρα. Προφανώς δεν είναι κάθε μέρα ο ίδιος αριθμός των ασθενών. Κάποια μέρα προσέρχονται περισσότεροι, κάποια άλλη μέρα γίνονται περισσότερα εξιτήρια, κάποια άλλη μέρα προσέρχονται λιγότεροι. Επομένως, αλλά είναι απόλυτα διαχειρίσιμος, δεδομένου ότι το νοσοκομείο μας αναγκάστηκε και διαχειρίστηκε κατά πολύ μεγαλύτερο αριθμό την προηγούμενη άνοιξη. Επομένως, έχει αποκτηθεί εμπειρία και σε αντιμετώπιση πολύ μεγάλων αριθμών περιστατικών. Άρα δεν υπάρχει πίεση μεγάλη αυτή την περίοδο, αλλά σας ανησυχεί να μην δείτε την επόμενη περίοδο κάποια μεγάλη πίεση στο νοσοκομιακό ίδρυμα? Ας μην γινόμαστε μάντης ούτε καλών ούτε κακών. Μάλιστα. Ωραία, αυτό ευχόμαστε κι εμείς. Τώρα, κύριε διοικητά, να έρθω λίγο στις ανακοινώσεις. Τι γίνεται με τους επικουρικούς? Είδαμε μια ανακοίνωση που βγάλατε χθες. Καταρχήν, στους 52 ανέρχονται οι νέες θέσεις επικουρικών γιατρών που ενέκρινε το Υπουργείο Υγείας για τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε 22 θέσεις για το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Τι αφορούν οι συγκεκριμένες θέσεις επικουρικών γιατρών? Αφορούν, όπως είδατε, σχεδόν όλες τις ειδικότητες. Από εκεί και πέρα, από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου γίνεται μια σταθερή και συνεχής προσπάθεια για να ζητήσουμε γιατρούς. Το Υπουργείο και είπε στις περισσότερες φορές ανταποκρίνεται. Από εκεί και πέρα βέβαια μένει το θέμα της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη μεριά των υποψηφίων. Δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι εμείς δεν έχουμε ούτε αρμοδιότητα αλλά ούτε και δυνατότητα να πιάσουμε κάποιον από τα αυτή και να τον φέρουμε στο νοσοκομείο μας να δουλέψει. Πάντως είναι ελκυστική. Θέματα τα οποία είναι, πάνω το θέμα είναι πολύ παραγωγικό όπου αφορά το είδος της πόλης, το είδος του νοσοκομείου που ήταν μέχρι τώρα, το είδος του προσωπικού που υπηρετεί στο νοσοκομείο μας. Μάλιστα. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία ο καθένας τα σταθμίζει και ανάλογα αποφασίζει να έχει την αμηνέτηση. Πάντως υπάρχει και το μπόνους, κύριε Γκανάτσιου, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή για τους επικουρικούς γιατρούς υπάρχουν τα επιπλέον χρήματα που δίνει η Περιφερειακή Αρχή, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κάθε μήνα. Άρα αυτός είναι ένας παράγοντας να έρθουν οι επικουρικοί γιατροί εδώ στην περιοχή μας. Και αυτός είναι ένας παράγοντας. Είναι, προφανώς είναι ένας παράγοντας, ο οποίος φροντίζουμε να τον μαθαίνουν στις διάφορες περιοχές πλην της Περιφερειακής Ενότητας της Δυτικής Μακεδονίας, της Κοζάνης και γενικότερα της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, να ενημερώνονται ούτως ώστε να το λαμβάνουν υπόψη και αυτό το θέμα οι υποψήφοι γιατροί και από τις άλλες περιοχές της χώρας μας. Μάλιστα. Εμείς σας ελπίσουμε. Αν καλύπτει ή δεν τους καλύπτει, εντάξει, θα το κρίνουν αυτοί και μόνο. Έτσι ακριβώς. Εμείς σας ελπίσουμε να έρθουν οι 22 γιατροί εδώ, επικουρικοί, να καλύψουν τις βασικές ανάγκες του Μαμάτσιου για να μην υπάρχουν κενά και φυσικά να προχωράει όσο δυνατόν η εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από το Μαμάτσιο. Τώρα, να έρθω λίγο, βγάλατε μια. Πέρα από τους 22, έχουμε και άλλες 5 θέσεις μονίμων γιατρών, όπου έχουν γίνει και εκεί αρκετές επαφές
και με διοικητές άλλων είτε, ούτως ώστε και με διοικητές άλλων νοσοκομείων εκτός της ΥΠΕΣ μας, για να υπάρξουν, να ενημερώσουν και τους δικούς τους τους γιατρούς, για να υπάρξει ενδιαφέρον για την προσέλευσή τους στο νοσοκομείο μας. Ωραία. Ελπίζουμε βέβαια. Μακάρι να προχωρήσουν, αυτό ευχόμαστε. Αυτό ευχόμαστε. Κύριε Διοικητά, να έρθω τώρα σε μια. Έχουμε, όπως ξέρετε μέχρι τώρα, προκηρύξει μέσα σε 1,5 χρόνο περίπου 30 θέσεις ιατρών. Και από αυτές μέχρι τώρα δυστυχώς έχουν ευοδοθεί μόνο περίπου 12 θέσεις. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Διοικητά, να έρθω λίγο στην απάντηση που δώσατε όσον αφορά για τους ελέγχους της ΕΑΔ. Διαψεύσατε μέσα από μία ανακοίνωση δημοσίευμα με το οποίο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κάνουν φύλο και φτερό το νοσοκομείο μετά από καταγγελίες για εικονικές αναρωτικές και τακτικά χειρουργία εν μέσω COVID. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει και βγάλετε αυτή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Λοιπόν, επειδή αναγράφτηκε κάποια στιγμή σε κάποιο δεν υπάρχει το οποίο μάλλον παραπληροφόρησαν διάφοροι καλοθελητές, οι οποίοι θέλουν προφανώς να εμφανίσουν μια εικόνα για το νοσοκομείο μας, το οποίο να μην είναι άρεστη ή να δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο νοσοκομείο μας. Γι' αυτό το λόγο αναγκαστήκαμε και βγήκαμε χθες και απαντήσαμε ότι δεν υφίσταται κανένας απολύτως έλεγχος, δεν εμπίπτει σε καμιά διαδικασία ελέγχου το νοσοκομείο μας. Από κανέναν και όχι εδώ και 2 μέρες, ούτε εδώ και 20 μέρες, ούτε εδώ και 1 μήνα, ούτε εδώ και 3 μήνες, ούτε τίποτε άλλο. Ναι, γιατί βλέπουμε στην ανακοίνωση βλέπουμε, είστε αιχμηρός. Λέτε ότι έχει καταστεί πλέον σύνηθες τη σημερινή εποχή να κατηγορούνται διάφοροι δημόσιοι θεσμοί, διαστρεβλώντας διάφορα στοιχεία και δημιουργώντας στο τέλος μια εικόνα που ελάχιστα έχει σχέση με την πραγματικότητα. Και περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό, περιλαμβάνεται και το δικό μας το ίδρυμα. Δεν υπάρχει κανένας στο νοσοκομείο μας, δεν έχει έρθει κανένας στο νοσοκομείο μας να ελέγξει το νοσοκομείο μας για ό,τι αναγράφονται. Προφανώς κάποιος έδωσε ψευδή ξεκάθαρα στοιχεία, μάλιστα προκαλούμε ποιον θέλει να δει και να δει και τους ελεγκτές που δεν υπάρχουν, έτσι για να ξεκαθαρίζουμε. Και κάποια στιγμή όντως θα πρέπει και από τη μεριά σας κάποιους οι οποίοι δίνουν κάποια στοιχεία καλό είναι να επανελέγχονται ή να διασταυρώνονται ούτως ώστε να μην παρασύρουν οι καλοθελητές τους διάφορους για διάφορα θέματα. Εμείς πάντως το κάνουμε αυτό, διασταυρώνουμε τα στοιχεία μας πριν επικοινωνήσουμε για οτιδήποτε θέμα θέλουμε, κύριε Διοικητά. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν θέμα του site αυτό που ήθελα, ότι ήθελε το site κάτι να γράψει εναντίον του νοσοκομείου, αλλά αυτοί που ενδιαφέρονται προφανώς, δίνοντας ψευδή στοιχεία και ειδήσεις, με απότερο σκοπό ακριβώς για να φτύξουν το... Ωραία. Τώρα να δούμε και άλλα 2 θέματα εντάχει, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Να έρθω λίγο όσον αφορά, κύριε Διοικητά. Είδαμε ότι επισκέφτηκε το νοσοκομείο ο κύριος Τοπαλίδης και ο κύριος Τσιούμαρης τις προηγούμενες ημέρες. Θα προχωρήσει η δημιουργία λειτουργία ειδικής μονάδας οδοντοθεραπείας με δυνατότητα παροχής οδοντιατρικής θεραπείας στο Μαμάτσιο και φυσικά με 2 νέους αναπνευστήρες βαρέως τύπου εξοπλίστηκε η μονάδα εντατικής θεραπείας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Πείτε μας και για αυτές τις σημαντικές παρεμβάσεις. Τις τελευταίες 2 μέρες μας έχετε γεμίσει δελτία τύπου και ανακοινώσεις. Πάρα πολλές. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι άνθρωποι του νοσοκομείου μας έχουν μια ιδιαίτερη, θα ήθελα να πω, να έχουν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση οι συνάνθρωποι μας με διάφορα προβλήματα τα οποία τους δυσκολεύουν να μπουν όπως οι υπόλοιποι κανονικοί συμπολίτες μας στα διάφορα ιατρία. Ο διευθυντής της καρδιολογικής και η διευθύντρια της οδοντιατρικής υπέβαλαν αντίστοιχα 2 προτάσεις
για την αντιμετώπιση ασθενών ΑΜΕΑ. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, στάλθηκε η πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εγκρίθηκε και οι αρμόδιες αρχές, ο κύριος Τσούμερς που είναι αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης και ο κύριος Κοπαλίδης που είναι... Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε, κύριε Κανάτσιο, λίγο πιο δυνατά. Περιφέρειας, ναι, παρέστησαν στο νοσοκομείο μας προχτές για αυτά τα δύο θέματα. Μάλιστα. Και με δύο νέους αναπνευστήρες βαρέως τύπου εξοπλίστηκε και η ΜΕΘ. 60.000 ευρώ. 60.000 όντως δόθηκαν από την περιφέρεια για δύο επιπλέον αναπνευστήρες. Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, έχει υποβληθεί και πρόγραμμα για χρηματοδότηση. Έχουν δοθεί προτάσεις και για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει και επιπλέον αναπνευστήρες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των περιστατικών πια ΜΕΘ αρκετά καλύτερα από ό,τι είναι μέχρι και σήμερα. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Θα σας φιλοξενήσουμε εδώ για να παρουσιάσουμε αναλυτικά το έργο της διοίκησης του νοσοκομείου Κοζάνης. Να είστε καλά, κύριε Διοικητά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.